Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την οδύνη μου για τις χαμένες ζωές. Στο χθεσινό ναυάγιο, στο φλεγόμενο πλοίο, και να εκφράσω την ελπίδα ότι αυτή η οδυνηρή περιπέτεια για εκατοντάδες συμπολίτες μας θα έχει αίσιο τέλος. Και ταυτόχρονα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των ομάδων διάσωσης που με αυταπάρνηση έπραξαν το καθήκον τους και συνεχίζουν σε αντίξωες συνθήκες να πράττουν το καθήκον τους. Να πάμε τώρα στα ευχάριστα. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Οι Έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Όσες πιέσεις και μεθοδεύσεις και αν κάποιοι σκαρφιστούν. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αποφασισμένη να μπει ένα τέρμα στις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, τότε οι βουλευτές δεν μπορούν παρά να ανταποκριθούν στο καθήκον να εναρμονιστούν με τη λαϊκή βούληση. Σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, που επί 2,5 χρόνια λαιλάτισε την κοινωνία και που ήδη είχε αποφασίσει και δεσμευτεί για νέα μέτρα, αποτελεί παρελθόν. Με την θέληση του λαού μας, σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν και τα μνημόνια της λιτότητας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι.